Καταρχάς, καλό θα είναι να μην επικρατήσει πανικός. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Βέβαια, είναι γεγονός ότι τέτοιες περιπτώσεις κατά καιρούς έχουν συμβεί πάρα πολλές και με πολέμους και με υποτιθέμενους πολέμους και με διεκδικήσεις και με συμφέροντα των μεγάλων, εν πάση περιπτώσει, που εννοείται ότι κάπως ανακατεύουν την αγορά. Όλα βέβαια δείχνουν ότι ποτέ. Έχουν δείξει στο παρελθόν μάλλον ότι ποτέ δεν είχαν καταλήξει εκείνη την κατάσταση από την οποία νομίζαμε ότι θα υπήρχε αφετηρία για δύσκολες στιγμές και μάλιστα δύσκολες στιγμές σε μια εποχή που η Ελλάδα έχει πρόβλημα, που γενικά οι Έλληνες έχουν πρόβλημα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πιθανεύσει η λογική και ότι δεν θα έχουμε αυτά τα οποία ακουστήκαν, τα οποία απλά προειδεάζουν στην προκειμένη περίπτωση να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε κακό θα μπορούσε να συμβεί. Και στο παρελθόν δεν είχε συμβεί τόσο μεγάλο κακό. Το θέμα όμως είναι άλλο, ότι κάθε μία φορά οι κυβερνώντες εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις, όπως και οι προηγούμενοι, έτσι και οι τώρα, φαντάζομαι ότι δεν το εκμεταλλευτούν στο βαθμό που εμείς έχουμε ακούσει, για να ανεβάσουν τα καύσιμα. Ένα ποσοστό το οποίο φημολογείται και το έχουν πληροφορηθεί από τις εταιρείες μας κλπ, ότι μπορεί να είναι του 2%. Μπορεί να είναι του 2% σε πρώτη φάση και εφόσον όλα ομαλοποιηθούν. Εάν δεν ομαλοποιηθούν, βέβαια, εννοείται ότι θα έχουμε και κάποιες μεγαλύτερες αυξήσεις. Κάποιες ενδεικτικές τιμές έτσι για να προσανατολιστεί και ο κόσμος. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εννοείται ότι τα καύσιμα θα ξεπεράσουν οι βενζίνες επί τυποθέσει το 1,6 το λίτρο. Το πετρέλαιο θα ακουμπήσει κάπου το 1,40-1,45, δηλαδή τιμές οι οποίες εκειμένοντο και υπήρχαν στα πρατήρια θα είναι λίγο πιο επιβαρημένες. Το θέμα είναι ότι καλό θα είναι να μην έχουμε άλλες εξελίξεις και έχουμε και χειρότερα και χειροτερεύσουν μάλλον οι τιμές που θα είναι εις βάρος του καταναλωτή, εις βάρος του Έλληνα. Ακούγεται ότι μπορεί ενδέχεται να φτάσει με αυτή την κρίση τώρα στο Ιράκ, ότι ενδέχεται να ξεπεράσει να φτάσει και τα $100 το βαρέλι. Πόσο επώδυνο θα είναι για τον Έλληνα καταναλωτή αυτό, εν ώψη και χειμώνα που θα θέλει να γεμίσει και τις δεξαμενές του και το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα οι φόροι οι οποίοι υπάρχουν στα καύσιμα είναι κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ανυπολόγιστοι. Και κάθε μία φορά που θέλουμε επί τυποθέσει να εξοικονομήσουμε χρήματα, τότε λοιπόν επιβαρύνουμε τα καύσιμα. Είναι η εύκολη λύση. Είναι η εύκολη λύση. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή και με $100 και με $100 το βαρέλι, που φημολογείται αν τυχόν φτάσει, τα καύσιμα στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να περνάνε το 1,30 στις βενζίνες και το 1,10 στο πετρέλαιο και τα 80 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε λοιπόν πολύ βαριούς φόρους. Φόρους. Πού θα φτάσει αυτή η ιστορία, κανείς βέβαια δεν ξέρει. Α, βέβαια αυτοί οι οποίοι διοικούν, σας είπα και πάλι, ότι βρίσκονται την εύκολη λύση. Καλό θα είναι λοιπόν να μην επιβαρύνουν τα καύσιμα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να εξοικονομηθούν έσοδα για το κράτος και τους ξέρουμε όλοι αυτούς τους τρόπους, εντάξει, και να μην επιβαρύνουν τα καύσιμα. Σας πληροφορώ, γιατί το έχουμε πει στο φιλόξενο κανάλι σας και άλλες φορές, τα γειτονικά μας κράτη, όπως η Αλβανία, όπως τα Σκόπια ή η Βόρεια Μακεδονία, πώς θέλουν να τη λένε, εν πάση περιπτώσει, η Βουλγαρία, η Τουρκία, έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές. Γιατί δηλαδή σε αυτούς δεν ανεβαίνει το βαρέλι, σε αυτούς δεν ανεβαίνει το αργοπετρέλαιο, γιατί σε όλους αυτούς, και αναγκάζουν μάλιστα όλοι οι Βορειοελλαδίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι πετάγονται έξω, βάζουν και 4-5 πιτόνια στον πορπαγκάζ και πάνε και φέρνουν τα καυσιμά τους, τα πετρελαιά τους, τις βενζίνες τους, το πετρέλαιο κίνησης και όλα αυτά. Άρα λοιπόν εδώ πέρα στην Ελλάδα το έχουμε παρακάνει. Έχουμε ξεφύγει και έχουμε ξεφύγει αρκετά. Πιστεύω ότι μέσα στις προσπάθειες τις οποίες καταβάλει αυτή η κυβέρνηση κάπως να συμμορφώσει, να βελτιώσει κάποια πράγματα, ότι θα σκεφτούν και το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι μόνο η Αθήνα για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και όλες οι περιοχές εκείνες οι οποίες μαστίζονται από βαριά χειμερινά γεγονότα και θα δώσουν την απαιτούμενη λύση, έτσι ώστε και ο Έλληνας και η οικογένεια και τα παιδιά και οι παππούδες μας να μην στερηθούν το πολύτιμο αγαθό της θέρμανσης και να πάνε όλα κατευχήν. Και για να κλείσουμε, κύριε Κακλαμάνο, βλέπετε, έχετε μάθει από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών αν θα παραμείνει η Αρκαδία στη ζώνη την βεβαρημένη. Κατεβάλλουμε μία προσπάθεια να μην είμαστε στη Β ζώνη, αλλά να πάμε στην Α ζώνη.
Γιατί καλός ή κακός κάκιστα, τότε που δημιουργηθήκαν οι ζώνες, η Αρκαδία, η ορεινή Αρκαδία τουλάχιστον, ας μην πούμε για το Άστος, ας μην πούμε για το Λεωνίδιο. Αλλά η υπόλοιπη Αρκαδία όμως, δηλαδή οι άλλοι τέσσερις δήμοι, είναι ορεινοί. Και όλοι ξέρουμε ότι είμαστε και 700 μέτρα υψόμετρο η Τρίπολη. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι η Γορτινία μας είναι ακόμα πιο ψηλά και ακόμα πιο ρημαγμένη. Εντάξει, οπότε καταβάλλεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να φύγουμε από τη Β' ζώνη, να πάμε στην Α' ζώνη, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερη επιστροφή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όσον αφορά για τα υπόλοιπα παράγωγα του πετρελαίου, λάδι, οτιδήποτε θα επηρεάσουν και τις τιμές αυτών των προϊόντων, ή... Υποτιθέμενη αύξηση. Υποτιθέμενη αύξηση εννοείται ότι επηρεάζει ένα εκατομμύριο πράγματα. Θα επηρεάσει και τα κόμιστα των αυτοκινήτων. Δηλαδή οι μεταφορές οι οποίες γίνονται με φορτηγά αυτοκίνητα, με λεωφορεία, με όλα αυτά. Όταν θα ακριβήνει το πετρέλαιο και αν θα ακριβήνει το πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι λογικό πλέον από εκεί μετά να ακριβήνουν και οι μεταφορές. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι για καλό. Δεν είναι για καλό. Ας ευχηθούμε όμως, επαναλαμβάνω, ότι κάποια πράγματα δεν θα είναι όπως μας τα πρώτο παρουσιάσανε και θα είναι λίγο καλύτερα.